Κοιτάξτε λίγο τι θα κάνουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε λίγο τη συνάρτηση, τη συνάρτηση σαν που έχουμε μάθει πριν, μαζί με τη συνάρτηση if ή την end και την or που έχουμε μάθει σήμερα, για να κάνουμε μία καταμέτρηση υποσυνθήκη. Κοιτάξτε λίγο το πρόβλημα. Έχουμε μία λίστα από κατοικίες και μας δίνουν την επιφάνειά τους σε τετραγωνικά. Εντάξει, 100 τετραγωνικά, 50, 60, 100, 200, όσο είναι, μπορεί να έχει πάνω κάτω ένα σπίτι. Εντάξει. Αυτό που θέλουμε να βρούμε, καταρχήν είναι η ερώτηση 1. Τη βλέπετε τι λέει. Να βρείτε το πλήθος με επιφάνεια άνω των 100 τετραγωνικών. Πώς θα το βρούμε αυτό. Υπάρχουν πολλοί τρόποι βέβαια και αυτός που θα κάνουμε σήμερα δεν είναι και ο πιο αποτελεσματικός, αλλά είναι αρκετά διδακτικός με βάση αυτά που ξέρουμε ήδη μετά από 2 μαθήματα. Για κοιτάξτε να δείτε λίγο τι γίνεται. Πάμε λίγο εδώ. Τα δεδομένα είναι τούτα εδώ, τα βλέπετε, που γράφει επιφάνεια και έχει διάφορα νούμερα. Είναι στρογγυλοποιημένα σε ακέραια νούμερα, εντάξει, είναι επιφάνεια που έχει ένα σπίτι σε τετραγωνικά μέτρα. Πόσα από αυτά εδώ έχουν επιφάνεια πάνω από 100 τετραγωνικά μέτρα. Μην αρχίσετε να τα μετράτε ένα-ένα, εντάξει. Προσέξτε λίγο, μία προσέγγιση για να το κάνουμε αυτό εδώ, μία προσέγγιση, σας λέω ότι αργότερα θα μάθουμε πολλές άλλες και πιο αποτελεσματικές μεθόδους, είναι η λεγόμενη καταμέτρηση υποσυνθήκη. Προσέξτε τι κάνουμε. Πρώτον, εφαρμόζουμε σε αυτήν εδώ τη στήλη μία συνθήκη, ένα λογικό έλεγχο, βάζοντας αυτή τη συνθήκη που ξέρουμε, που μας έχει δοθεί. Ας το κάνουμε λίγο μεγαλύτερο, το δούμε. Το βλέπουμε τι γράφουμε. Ότι αν το κελί α2, εκεί που είναι η επιφάνεια δηλαδή, έχει τιμή μεγαλύτερη του 100, επέστρεψε 1. Αλλιώς επέστρεψε πόσο? 0. Ισχύει αυτό στο πρώτο τέτοιο? Είναι σωστό αυτό δηλαδή? Αυτό? 0. Σωστά το γράφει. Σωστά. Και τα λοιπά. Άρα ξεκινάμε από μία στήλη που λέγεται α και έχει επιφάνειες και καταλήγουμε σε μία στήλη σ η οποία έχει τι πράγμα? 0 και 1. Ωραία. Αν αθροίσουμε αυτή τη στήλη, τι θα πάρουμε? 5. Πόσα είναι τα σπίτια που έχουν επιφάνεια πάνω από 5 τετραγωνικά μέτρα? 5. Αυτός ο υπολογισμός που έχουμε κάνει εδώ, όπως καταλαβαίνετε, είναι έμεσος. Δηλαδή, ξεκινάει από κάτι, παράγει κάτι άλλο και αθροίζει κάτι άλλο, εντάξει. Σας το ξαναλέω ότι αργότερα θα δούμε πιο άμεσους τρόπους να υπολογίσουμε. Άρα λύνει το πρόβλημα, δεν το λύνει? Ωραία. Για κοιτάξτε λίγο ένα πιο δύσκολο τώρα πράγμα. Το 2 πώς θα το κάνουμε? Το 2 μας λέει ότι θα πρέπει η επιφάνεια να είναι μεγαλύτερη από τα 70 ή μικρότερη ή ίση από το 100. Εντάξει. Τη λογική της παρένθεσης και της αγγείλης την καταλαβαίνετε, ότι στο ένα έχουμε ισότητα, στο άλλο δεν έχουμε. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, είμαστε, συγγνώμη λίγο, εδώ. Ο έλεγχος που γράφουμε, ας το δείξουμε λίγο και εδώ, το βλέπετε καταρχήν. Να το μεγαλώσουμε λίγο και αυτό. Είναι τούτος εδώ, εντάξει. Προσέξτε τώρα να σας πω λίγο τώρα κάτι άλλο. Ανάλογα με την έκδοση του προγράμματος που χρησιμοποιείτε και ανάλογα με το... με το είδος του λογισμικού, αν είναι δηλαδή αυτό το OpenCalc, το Excel κτλ. Το true και το false θα δουλέψει μια χαρά. Βλέπετε εδώ πέρα που γράφει false και true. Αυτό εδώ πέρα για παράδειγμα είναι αυτό που ζητάμε. Είναι false αυτή η συνθήκη. Εδώ. Σωστά δεν είναι. Και ούτω καθεξής. Όταν όμως κάνουμε το άθροισμα, τι παίρνουμε εδώ? 0. Γιατί? Ορίστε. Προσέξτε να λέει τώρα κάτι. Για το αν η αποτίμηση αυτών των τιμών θα γίνει σε αριθμητικές τιμές 1 ή 0, χρειάζεται να κάνουμε τι? Χρειάζεται να επέμβετε λίγο από πρόγραμμα σε πρόγραμμα, σας το ξαναλέω, αυτό εδώ μπορεί λίγο να διαφέρει. Θα το δούμε λίγο σε ένα άλλο μάθημα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Για να κάνουμε σωστά την καταμέτρηση και να, εδώ δηλαδή με λίγα λόγια, να κάνουμε τα true 1 και να πάρουμε το αποτέλεσμα, θα πρέπει να μην σταματήσουμε μόνο εδώ, αλλά να κάνουμε τι? Να γράψουμε if, σωστά,
Εδώ να βάλουμε ένα και μετά να βάλουμε τι. Μηδέν. Τι έκανα λάθος. Παρένθεση. Το βλέπουμε. Αυτό τώρα για να πάει προς τα κάτω τι πρέπει να γίνει. Διπλό κλικ. Κοιτάξτε λίγο σας παρακαλώ τον τύπο για να τον σημειώσετε. Πού είναι τούτος εδώ. Εντάξει. Σας λέω ότι σε πολλά περιβάλλοντα και ανάλογα με τις ρυθμίσεις, αυτός ο μετασχηματισμός δεν χρειάζεται. Εντάξει. Δηλαδή, από αυτομάτως ο υπολογιστής θα κάνει το true 1 και το false τι, 0. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις όμως που έχει, αυτό το πράγμα μπορεί να μην συμβεί, οπότε να χρειάζεται να το κάνετε μόνοι σας με το if. Εδώ τι βρήκαμε. Οπ. Αυτό εδώ πέρα είναι sum. Σε 2, μέχρι πόσο είναι, σε 21. Πόσα είναι αυτά τα σπίτια που πληρούν αυτές τις συνθήκες. 8, ε. Λοιπόν, κατανοητό πώς δουλεύουμε. Αυτό που θέλω να σας δείξω, γιατί τα υπόλοιπα είναι δική σας δουλειά και εξάσκηση, κυρίες και κύριοι, για να κλείσουμε το μάθημα εδώ, είναι το εξής. Ότι, εάν χρειαστεί να κάνουμε τέτοιες καταμετρήσεις υπό συνθήκη, οι οποίες είναι πάρα πολύ συχνές στην ανάλυση δεδομένων, ένας από τους τρόπους είναι να πάρουμε τα αρχικά δεδομένα, να τα μετασχηματίσουμε σε μια στήλη 1 και 0 και να την αθροίσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Να πάτε στο καλό.